Καλησπέρα παιδιά, Killerman 21 εδώ πέρα και σήμερα έχουμε το τέταρτο επεισόδιο της σειράς KillerCast Zombie Modded. Ανάμεσα επεισόδια από ό,τι βλέπετε έχει γίνει πολύ κυριλίτσα. Καταρχάς έχει μεσολαβήσει και ένα live τη Δευτέρα, όπου ανακαλύψαμε, να πω την αλήθεια, πολύ ωραία πραγματάκια. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Θα ανακαλύπταμε, ξέρω, μια παροδία της Warden City με τόσο creepy ρυθμό. Γάμο το σπιτάκι σου, εσένα. Τέλος πάντων, δεν το περίμενα ότι αυτό το πράγμα θα γινότανε. Κυριολεκτικά το χτύπησα με το δαυλό και πήρε φωτιά. Οκ, μια χαρά. Έτσι, που είχα μείνει. Α, ναι. Αυτό με την Spooky City. Πραγματικά δεν το παίρνω, θα το βρίσκαμε αυτό το πράγμα. Καταρχάς, έχουμε τρομάξει δύο φορές από το γεγονός. Ναι, παίρνει φωτιά. Εδώ θα το σφάξω, ναι. ICT. Λοιπόν, πώς το λένε. Ναι, ήταν πολύ ωραίο, ωραία εμπειρία. Και σκέφτομαι τώρα το Σάββατο, όχι, δεν μπορώ με τίποτα. Αν είναι την Παρασκευή, να ξανακάνουμε ένα live εδώ στο KillerCraft. Να δούμε τι άλλο θα ανακαλύψουμε. Και γενικότερα, όχι μόνο να ανακαλύπτουμε, γενικότερα για περιπέτεια. Έτσι. Επίσης, μπορώ να σας βάλω, θέλετε, τα κλιπάκια τώρα για να τα δείτε αυτά τα δύο τα καλά που τύχανε, ξέρω εγώ, που τρομάξαμε, ξέρω εγώ. Τη μία ήταν ότι βρήκαμε ένα συγκυρολεξία πολύ παράξενο σκελετό. Κυριολεκτικά όμως ένα πολύ παράξενο σκελετό. Η αλήθεια είναι πως με κατατρόμαξε αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι το δεύτερο ήταν αυτό με τις αράχνες, αν δεν κάνω λάθος. Ή τις αράχνες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω κάπου εκεί ήταν, ναι. Έχω τραβήξει και δύο σορτάκια. Τα έχει δει αρκετός κόσμος, δεν μπορώ να πω. Επομένως, άμα είναι, θα στα βάλω τώρα να παίξουνε. Μόλις πεθάνει αυτός ο μαλάκας. Ωραία, πέθανε. Δείτε λίγο αυτά τα δύο τα κλιπάκια που τράβηξα και επιστρέφουμε. Σταμάτα να βάλασαι, ρε. Κάτι. Ω. Τι είναι αυτό? Ασπίδα. Δεν έχω ασπίδα. Πού είναι το Golden Apple? Σόφα, ρε. Μαλάκα, γαμιέται στο lag, Ωραία. Α! Αι, γαμού! Ψόφαρε! Κολλάει και ο ήχος εδώ μεταξύ. Ψόφαρε! Γιατί δεν ψοφάει? Μαλάκα, το 1-9 κόμπατ είναι ότι χειρότερο. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κλιπάκια. Όντως ήταν μια κατατοπιστική εμπειρία με το live. Και γενικότερα από έλθια γούσταρα αρκετά. Επομένως, την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, θα ξανακάνουμε πώς το λένε, ένα live στο KillerCraft. Να είστε όλοι εδώ συντονισμένοι, πατήστε like, καμπανάκι, subscribe, για να μπορείτε να σας έρθει ενημέρωση, ξέρω εγώ, ή άμα θα σας έρθει αμέσως ενημέρωση, κάντε ένα join στο Discord server μου, θα τον έχω στην περιγραφή από κάτω το link. Και κάντε ένα accept σαρούς για να μπορείτε να συμμετέχετε και να σας έρθουν και ειδοποίησεις εκεί πέρα, γιατί εκεί πέρα οι ειδοποίησεις έχονται σε πραγματικό χρόνο. Όπως και για τα short και για τα βίντεο και για τα live και για όλα. Επομένως, αυτά. Ας συνεχίσουμε τώρα πέρα με το επεισόδιο, γιατί με ακρηγόρησα. Και ήθελα επίσης να το ξεκινήσω και βράδυ ο άτμος, για να έχει περισσότερο ατμόσφαιρα. Λοιπόν, που είχα μείνει. Επίσης έβαλα και το δισκάκι εδώ πέρα να παίξουμε. Κυριολεκτικά στην κυριολεξία πήγαινε με πάρει ο ύπνος, από ό,τι είδατε και με το χαρακτήρα μου. Επίσης, στο live καταφέραμε και βρήκαμε Diamond Gloves, τα οποία έχουν Hyper Attack 3 και λέει 0.75 Attack Damage, τώρα που χτυπάω με Fist. Ακόμα και με σπαθή, επομένως είμαστε OP, δεν μπορώ να πω. Επίσης, έχω τελειώσει εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε με τα πατώματα, έχω φέρει και το τραπέζι εδώ μέσα. Εδώ το ματιάκι αυτό σκέφτομαι να το κάνω μια κουζίνα. Α, κάνει κιχό. Δημιουργήσαμε κιχό. Τέλος πάντων, σκέφτομαι εδώ πέρα να το κάνω μια κουζίνα μεσαιωνική, μιας που όλο το στυλ του σπιτιού είναι μεσαιωνικό. Εδώ πέρα ένα σαλόνι κλασικά θα είναι.
Και εδώ πέρα θα φτιάξω δωμάτια. Έχω βάλει τις κάσες εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα χωρίζει ένα στίχο, θα είναι τριάρι δωμάτια. Θα είναι τριάρις όροφος. Θα έχει ένα καθιστικό και τρία δωμάτια. Επομένως θα είναι τριάρι. Θα είναι ένα δωμάτιο εδώ, ένα δωμάτιο εδώ και ένα δωμάτιο εδώ πέρα. Και εδώ πέρα ένα καθιστικό, κάτι σαν σαλονάκι. Συνήθως τα παλιά σπίτια συνηθίζανε να έχουν καθιστικό. Αλλά τέλος πάντων, έχω βάλει και μια σκάλα με το αγαπημένο μας deadlock εδώ πέρα, το οποίο πάει γάντι. Κυριολεκτικά πάει γάντι με αυτό το ξύλο και με τις πέτρες εδώ για να ταιριάζει στο όλο στυλ. Ωραία μαγιά να υπάρξει deadlock, ξέρω εγώ. Ωραία μαγιά. Όπως και εδώ πέρα που ταιριάζει full με τα sound variations. Εντάξει, προφανώς και δεν θα είναι όπως είπαμε έτσι το τείχωμα του σπιτιού. Θα βάλουμε και άλλα πραγματάκια, δεν θα είναι μόνο cobblestone brick. Θα βάλουμε πολλά άλλα πραγματάκια. Επίσης, αυτό εδώ πέρα, Waystone. Ούτε το κράφταρα και ούτε μπήκα creative για να το πάρω. Πώς το πήρα? Το ανακάλυψα. Πώς? Είχα κάνει μια εξερεύνηση προς τα εκεί πέρα, προς τα εκεί στα Wasteland. Βλέπετε εδώ που έχει Wasteland εδώ πέρα. Για να μαζέψω και άλλα τέτοια δέντρα, για να κάνουμε περισσότερα με αυτό το ξύλο. Και κατά τύχη, σε ένα γκρεμό, βρήκα τούτο εδώ πέρα. Που ουσιαστικά είναι κάτι σαν τα παλιά καλά waypoints που βάζαμε παλιά. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και αυτό. Απλά είναι ένα έπιπλο. Όμορφο έπιπλο. Όπου αυτό που κάνει, από ό,τι βλέπετε, όταν εγώ φεύγω μακριά, π.χ. αυτό δεν θα εξαφανίζεται, θα φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν φεύγω. Τώρα θα μας αφήσω, μάλλον είναι εδώ μικρός. Κοίταξε, όταν φεύγω, μου λέει στα πόσα μέτρα είναι το συγκεκριμένο το αντικείμενο που βάλαμε. Με αποτέλεσμα να βρίσκουμε τη βάση μας. Μια χαρά. Ούτε να χρησιμοποιούμε τώρα Lodgeon και να βάζουμε ένα εξτρά αντικείμενο στο inventory, ξέρω, για να έχω ξέρω, μείον ένα slot στο inventory. Ούτε να κατάω κόρτινες το μαλάκα, ούτε τίποτα. Απλά έχουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Το βάζουμε, το ενεργοποιούμε πατώντας δεξί κλικ. Εγώ το έχω κάνει ήδη. Και όλα κομπλέ. Τώρα πάντως δεν είδα να τον όντως έχει. Πώς το λένε, συνταγή αυτό το πράγμα να το φτιάξουμε. Το γράφω και λάθος. Πώς είναι καταρχάς, πώς είναι γραμμένο. Waystone. Α, έχει. Να. Σχετικά καλά το φτιάχνεις. Μπορούμε να το κάνουμε και με sandy, μπορούμε να το κάνουμε και με mossy. Να, πάντως εύκολο να το φτιάξεις. Θες τρία πετρότοβλα, τρεις οψιδιανούς και ένα warpstone. Waystones. Okay, και το warpstone πώς το βρίσκεις? Warpstone. Κάπως έτσι το λένε. Warpstone. Αυτό εδώ, ε. Α! Okay, εύκολο είναι. Θέλουμε 4 κομμάτια από κρύσταλλο, 4 περλάκια και ένα εμενταλάκι. Okay, εύκολη συνταγή. Εύκολη συνταγή. Όμως μπορούμε να φτιάξουμε πολλά τέτοια σαν αυτό, ξέρω εγώ, και να βάζουμε σε διάφορα σημεία του κόσμου, ξέρω εγώ, και να τα έχουμε. Εκτός άμα φτιάξουμε Nether Hub, που θα φτιάξουμε Nether Hub. Απλά ρε παιδί μου, έτσι απλά για να υπάρχουν, ξέρω εγώ, και αυτά. Έτσι. Επίσης, κοιτάξτε εδώ, όλο αυτό είναι το map που έχουμε κάνει εδώ πέρα, βλέπετε, generate. Μπορούμε να κάνουμε όλο το map, ξέρω, generate, όλο αυτό, ξέρω, να το γεμίσουμε. Αλλά αυτό τώρα θέλει υπομονή. Καταρχάς είμαστε στο 5ο επεισόδιο, λογικό να μην το έχουμε ανοίξει όλο. Και εγώ δεν παίζω και πάρα πολύ off camera, ξέρω εγώ. Τώρα άρχισα πρόσφατα να αρχίσω να παίζω. Λοιπόν, τι ανακαλύψαμε, να, επίσης εδώ πέρα βλέπετε, που είναι το σπιτάκι μας. Εδώ πέρα με το W εδώ. Επίσης, Volcanic Plains, ηφαισιακές πεδιάδες. Και εδώ ένα μεγάλο κομμάτι. Και είναι, νομίζω, από... Δηλαδή, αν πάω τώρα κάπου από εκεί, μπορούμε να τη δούμε τη συγκεκριμένη. Να, εδώ πέρα είναι το ηφαίστειο. Ναι, τώρα αυτό εδώ πέρα πώς βάλθηκε. Τελικά ανακάλυψε ότι άμα το αντικείμενό σου έχει κατάλυση στρία και σκοτώνεις ένα ζόμπι ή οποιοδήποτε μομπάκι, βγαίνουν τούτες εδώ πέρα οι μπουρδες. Εντάξει, και καλό και κακό είναι αυτό. Το καλό είναι ότι παίρνεις XP. Το κακό όμως είναι ότι δυστυχώς χάλανε το terrain.
Και δεν έχω και χώμα πάνω με. Δεν έχω χώμα. Επίσης ούτε φαγητό δεν έχω. Ναι, δεν έχω χώμα. Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα κομπλέ είναι. Μην ησυχείτε. Λοιπόν, τώρα που χωρά το... τα Volcanic Plains, να εδώ πέρα έχουμε το Volcane. Και από ό,τι βλέπετε, ένα κομμάτι φαίνεται. Αν δείτε καλά. Αυτό εδώ είναι. Αλλά και από εκεί αν πάμε θα το θα δούμε και τη συνέχεια. Να, εδώ η συνέχεια το Volcanic Plain. Ωραίο μπαϊόμακι, δεν μπορώ να πω κάτι. Που είσαι ένα καλό ξαναφέρα. Πώς να το έχουμε εξερευνήσει. Α, το έχουμε εξερευνήσει, εντάξει. Αυτό είναι πάντως, δεν μπορώ να πω. Να βλέπετε, όσο 324 μέτρα είναι το σπίτι μας, η βάση μας. Τουλάχιστον εκεί που τοποθετήθηκε το Western. Σωστό βαθμό τώρα είναι και η λάβα εδώ πέρα με τα στοιχεία. Λοιπόν, σας φύγουμε από τα βουλκάνικα εδώ πέρα. Γιατί θα παιχτεί τίποτα κακό τώρα και δεν έχω ρίξει να βρίζω. Ωραία, εδώ πέρα μια χαρά επομένως. Μπερδεύω και τα λόγια μου. Αυτό είναι, δεν έχει τίποτα. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Τώρα πρέπει να φάμε κιόλας γιατί καταρχάς έχουμε τελειώσει το φαγητό. Επομένως πρέπει σιγά σιγά να ετοιμάζουμε φάρμες σιγά σιγά. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου, μπορώ να το κάνω και στο live της Παρασκευής. Κάπου εκεί πέρα, λογικά. Όχι, αυτό το live της Παρασκευής το ξαναλέω. Να είστε συντονισμένοι, λογικά κατά τις 6 η ώρα το απόγευμα θα το κάνω το live-άκι. Όποιος θέλει ας έρθει, όποιος δεν θέλει ας μην έρθει καν. Εγώ να σας ευχαριστώ για τους συνδρομητές που παίρνουν τώρα σιγά σιγά. Από ό,τι βλέπω με τα short τραβάτε. Αλλά το θέμα να τραβάτε και σε live και σε βίντεο. Όχι μόνο τα short. Έτσι. Επομένως, λέω να το αφήσω εδώ πέρα το μπλα μπλα. Και θα ασχοληθούμε λίγο με το σπίτι. Να δούμε μέχρι πού μπορούμε να το φτάσουμε. Τώρα μιας που έχουμε και καλό πίκαξ από ό,τι βλέπετε πρέπει να φύγει σε 4. Και Fortune 3. Βέβαια δεν πήραμε. Πώς το λένε, δεν πήραμε δυστυχώς Unbreaking 3, εκτός άμα χτυπήσουμε κανένα πυραξάκι τώρα. Επίσης θέλω και να κάνω και Gone Fishing, να δούμε στο Gone Fishing τι μπορούμε να πάρουμε. Καταρχάς εδώ πέρα έχει πολλούς ζόμπις, έτσι μπορεί να σκοτώσω κανένα δύο, ξέρω, πας και φάρω καμία σάρκα σάρκα. Και τουλάχιστον μέχρι να κάνουμε φάρμες σάρκια σάρκες, σαν αυτός που θα μας περιποιούνται τουλάχιστον όσο μπορούμε. Επίσης ανακάλυψα ότι μπορούμε να κάνουμε breed τις μύγες. Αυτά ξέρω εγώ τα που πετάνε που είναι σαν τις μέλισσες. Αυτά εδώ. Αυτά εδώ που βλέπετε την κουκίδα, τις μύγες δηλαδή. Θα κάνεις μπιτ με ρότα φλές αυτά. Τους αρέσουν πολύ σαν τη σάρκα. Αν και θα μου πεις λογικό ρε μαλάκα. Εκεί λέμε αφού οι μύγες πιο πολύ σε αυτά που βρωμάνε πλέον. Και επειδή σάπια σάρκα είναι σάπια σάρκα, επομένως βρωμάει. Λογικό να τους αρέσει ξέρω και να τις κάνεις μπιτ με αυτό. Μύγες είναι, τι περιμένει. Γι' αυτό το λόγο παθούμε και δηλητηρίαση. Να μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαν πιο φαγητό τρόπο. Θα χάσεις το ότι παθαίνεις η πείνα είναι το λιγότερο. Μετά θα πρέπει να πάθαινες Poison 5 μαζί με Wither. Κανονικά. Και αρκετό ναουζέα. Αυτό το βράσιμο που πηγαίνει η οθόνη σου έτσι. Ξέρετε για ποιο εφέ μιλάω. Επομένως ναι. Καταρχάς ας πετάξω αυτές τις μπουρδες εδώ. Και ας μαζέψουμε λίγο πέτρα από εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Και άμα δεν έχω τίποτα άλλο να πω, ξέρω εγώ, μπορώ να κάνω και μια πάση. Λοιπόν, πού είχαμε μαζέψει όλα τις πέτρες. Νομίζω κάπου από εδώ τις είχαμε μαζέψει. Αγελάδες εδώ, τις συγκεκριμένες δεν τις σκοτώσω, τις άλλο για φάρμες. Πού είχαμε μαζέψει πέτρα, να εδώ. Έτσι, επομένως που λέτε όλα αυτά θα γίνουνε. Όποιος θέλει την Παρασκευή ας έρθει. Το live θα είναι ωραίο λογικά. Θα το κατουσκεφτώ καμιά ώρα, δύο ξέρω εγώ, όπως ήταν το live της Δευτέρας που μας πέρασε. Ήταν ένα πολύ ωραίο live. Δηλαδή πραγματικά δεν το αξίζει που πήρε μόλις 35 views. Γενικά αυτό το πράγμα θα πήγαινε για πάνω από 1000 views, αλλά τι να κάνουμε. YouTube είναι, όχι TikTok, άρα και πάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω πίσω ο αλγόριθμος του YouTube λειτουργεί πολύ διαφορετικά από τον αλγόριθμο του TikTok. Δηλαδή στο TikTok ό,τι παπαριά ανεβάσεις. Σε 2-3 μέσα έχει φτάσει 1200 views. Δεν υπάρχει κάτω promotion εκεί πέρα, είναι αυτόματο. Ό,τι και μαλακία να κάνει. Γι' αυτό το TikTok έχει καταστρέψει τον κόσμο. Δεν
ενώ στο YouTube πρέπει να έχεις κάποιο προνόμιο για να ακολουθείς, πρέπει να κάνεις ωραίο μοντάζ, πρέπει να βάζεις ωραία thumbnails, πρέπει να βάζεις πολλά hashtag, πολλές περιγραφές και γενικότερα να είναι κάπως πρώτα την ιδέα, ξέρω εγώ, όπως καλή ώρα το Minecraft εδώ πέρα στο Minecraft Zone 2 modded. Ουσιαστικά κάνουμε μια κανονική survival σειρά, ξέρω εγώ, και τέτοια, απλά με τη μόνη διαφορά ότι είναι custom, είναι custom made, είναι custom world generation, είναι custom Minecraft. Κάντε κάπως άνθρωποι να το Minecraft, ξέρω, αλλά δεν είναι, έτσι. Γιατί ξέρω, οι μοντζαγκάδες απλά βαριούνται, απλό. Και τα τριπτυλές με feedback, γιατί πρώτα θα σου δίνω συνήθεια ή πρώτα θα κάνω ban. Και γι' αυτό το λόγο σταμάτησα να ασχολούμαι και ας κάνουμε ό,τι κουστάρει. Τους έως το Telecraft σε modded είναι, όχι εδώ. Μόνο σου λογικό. Αλλά και πάλι θα πρέπει σιγά σιγά να ακούνε τις ιδέες μας. Καλές ιδέες όμως, και ξέρω, βάζω ένα γαμημένο mob και βιβέρι ο διάολος. Έτσι, γενικότερα πράγματα. Πώς ήταν με το 1.7 καλή ώρα παλιά, που ήταν το The Edition Has Changed the World Edition, κάπως έτσι λεγόταν με το update, που γενικά έγιναν όλα αυτά ωραία, πάρα πολλά νέα biomes και όλα αυτά, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αυτοί ξέρουν καλύτερα, εμείς απλά είμαστε παίκτες, αλλά αυτά, λογικό είναι, δεν με ενδιαφέρει και δεν ασχολούμαι. Ούτως ή άλλως από προγραμματισμό με άχρηστος. Λογικό. Τι με νοιάζει. Τι ξέρω κάτι θα κάνω. Τι θα κάνω, ναι, για το παιχνίδι. Αλλά εντάξει. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ας πιστεύσουμε λίγο ακόμα εδώ πέρα. Στον ίδιος. Προφανώς πρέπει αυτό το πουλώσω. Όχι όλο αυτό το πράγμα έτσι ακόμα. Απλά θα κάνω ένα τείχομα εδώ πέρα. Καταρχάς θα το γεμίσω με φώτα εδώ πέρα για να μην μπουν ξέρω τίποτα βαμπυράκια που έγινε της πουτάνας. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Σειρά εδώ πέρα, σκοπός μου είναι να ανακαλύψουμε όσο πιο πολλά πράγματα μπορούμε. Να μην είμαστε μόνο αφοσιωμένοι στα κλασικά no bad survival και όλα αυτά, το building και όλα αυτά. Θα τα έχουμε και αυτά στον κανονικό αριθμό. Απλά σκοπός μου είναι, μια που παίζουμε custom made, να ανακαλύψουμε όλα αυτά που μας προσφέρει το συγκεκριμένο Minecraft. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά παίζουμε ένα άλλο Minecraft αυτή τη στιγμή. Και σκοπός μας είναι μέσα από τη σειρά να ανακαλύψουμε όσο πιο πολλά πράγματα μπορούμε. Ακόμα και όλα, και ας πάρει και 500 επεισόδια, δεν με ενδιαφέρει. Εδώ είμαστε εμείς, έχουμε καλό υπολογιστή πλέον. Δεν έχουμε εκείνη τη σκηθροπύλα, την αχρηστία, την επί της 20 αιτίας, ξέρω εγώ, του 2000. Έτσι, μπορούμε μόνος να κάνουμε πολλά και ωραία πραγματάκια με αυτό το PC. Αργότερα θα το κουμπώσω και μια 40-60 κάρτα γραφικών και καμία 40-80 αναλόγω στο budget που θα παίρνω τη δουλειά μου. Τότε πολύ ευχαριστώ να κάνουμε ακόμα πιο δυνατά πράγματα. Να το φορτώσουμε και shader. Νομίζω και τώρα μπορούμε να το φορτώσουμε και shader αν δοκίμασα καλά, απλά θα πέσουμε στα 30 fps. Πλάκα, για να δοκιμάσω, εδώ μια με shader που είναι. Δεν το έχω δοκιμάσει. Καταρχάς έχουμε shader εδώ πέρα. Είχε, ναι, έχει. Ας δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσουμε αυτά. Να, λοιπόν, έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε. Να, κάπως έτσι με τα συγκεκριμένα shader. Απλά αυτή τη στιγμή βλέπετε παίζουμε με 15 fps. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα ευθύνεται η κάρτα γραφικών, όχι επεξεργαστής. Αλλά και πάλι από ό,τι βλέπετε, όμορφα γραφικά στυλιζαρισμένα. Αλλά λαγκάρι όμως. Καταρχάς είναι και πολύ βαριά shader αυτά. Έτσι. Να πιστεύω εδώ καλά μας αρκετές. Να βγούμε λίγο έξω να δούμε πώς είναι τα center packs, όπως είναι έξω στην επιφάνεια. Και μετά τα βάζουμε γιατί κυριολεκτικά τώρα κολλάμε. Δεν το αντέχει κατά φορά, πραγματικά είναι πολύ βαριά. Ωραία, αυτά γεμίσαμε και τα κουτάκια. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει. Δεν είναι και ιδιαίτερα τρελά τα centers. Κλασικά center packs είναι. Είναι κλασικά center packs, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λαγάρι τόσο πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Σφοδροπηδί, βλέπω ότι λαγκάρει τώρα.
Εντάξει, έχει ωραία center pack που μπορούμε να κοιτάξουμε. Έχουμε αυτά εδώ, έχουμε και τα άλλα, αλλά εγώ θα τα βγάλω μάλλον, γιατί το PC μου πάει να κακαρώσει στην κυριολεξία. Όμως είναι πολύ βαριές σέντες. Ενώ δεν έχουν γραφικά καλά. Δεν είναι σαν τα Silvus Vibrant ή σαν τα τσαπική ακόμα καλύτερα στα BLS ή BCL, πως δύο το λένε για τα σέντερ. Τι θες εδώ εσύ? Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ας βάλουμε τις πέτρες μας εδώ πέρα να ψήνονται, ξέρω εγώ. Έτσι, βάλε και εδώ πέρα. Λοιπόν, σίδερο εδώ πέρα στη θέση του. Τα σιτηρά μου που είναι, και είχα κάτι custom σιτηρά. Α, τα έχω σαν τέτοια. Να, εδώ πέρα τα έχουμε αυτά. Μπορούμε να τα φυτέψουμε. Αλλά κάτσε, καθίστε να δω. Υπάρχει barbecue. Α, έχει! Α, το έχει! Και είναι και σχετικά εύκολο. Θες ψημένα οτιδήποτε κρατικό, ένα αραδί, onion και τομέτο. Τα συγκεκριμένα τα έχουμε, αυτά τα δύο τα έχουμε. Αυτά τα έχουμε, αυτά τα έχουμε προφανώς. Και φτιάχνουμε barbecue. Και δίνει 4 μπούτια. Okay. Θα το φτιάξουμε και αυτό, θα φτιάξουμε γενικότερα ποικιλία φαγητών εδώ πέρα να έχουμε. Ωραία, πως μπορώ να σκοιμηθούμε εδώ πέρα, γιατί θα μας γαμίσουν τα στοίχια. Επίσης να φύγει και αυτή η βροχή που έχει FPS. Έτσι. Ωραία, κόμπλε. Έτσι. Acorn. Ναι, γενικότερα φαγητό δεν έχουμε. Αυτό δεν θέλω να τα φάω, γιατί θέλω να τα φυτέψω. Γενικότερα να κάνω και ποικιλία από φάρμες, μιας που έχουμε και αυτά τα κάστρο με σίτηρα. Ξέρω πως είναι ντομάτες και τέτοια. Onions. Μια χαρά είμαστε. Έχουμε και bone meal εδώ πέρα, μπορούμε να σκοτώνουμε και τους σκελετούς. Μπορούμε να πάρουμε και από εκεί πέρα που έχει... Να, από εδώ δηλαδή. Που έχει bone blocks, ξέρω εγώ, μπορούμε να πάρουμε. Όλα κομπλέ. Μπορούμε ακόμα να πεταχτούμε και σε εκείνο το άσπρο κάστρο που είχαμε βρει στο live. Να πάρουμε και από εκεί να μαζέψουμε τα bones που έχει εκεί πέρα, σε τα bone blocks και όλα αυτά. Και να έχουμε ουσιαστικά μια limited πηγή από σίτηρα. Για να μην χρειάζεται κάθε τόσο να τεμαχίζω σκελετούς, να παίζω με την τύχη μου. Να μου γυρίσει κάποια στιγμή κάρμα σε μέρος που δεν θα έπρεπε καν να μου γυρίσει, ξέρω εγώ, και να χάσω όλα τα αντικείμενα. Ξέρετε πως πάει τώρα αυτό. Ωραία, μαζέψαμε κάποιες πέτρες. Stone bricks. Είναι κάτι άλλο από stone bricks, κάτι plus μπορούμε να κάνουμε. Και μα φυσικά. Stone tiles, και πως φαίνεται αυτό. Α! Οκ. Πιο ωραίο είναι. Εντάξει, turbo είναι. Μια χαρά είναι. Κατά τύχη το δοκίμασα αυτό, απλά έτσι από περιέργεια. Δεν ήταν ότι το γνώριζα, ξέρω, ή το ψάξα. Κατά τύχη έκανα, ξέρω, από περιέργεια να κάνω αυτό και μου βγήκαν αυτά. Να βλέπετε. Stone tiles. Κατακλείσμα mod. Ωραίο μοντάκι. Τους πάνω, θα κάνουμε τώρα όλα τα tile εδώ πέρα. Τις ώρες έχουμε πάρα πολύ πέτρα εδώ πέρα, μπορούμε να μαζέψουμε πολύ πράγμα. Μια χαρά είναι. Έλα, φίλε μου. Φέρουμε το τελευταίο πετρώμα. Ωραίος, κομπλέ. Ας πάμε τώρα πίσω. Έχουμε και λίγα λάπης εδώ πέρα, κλασικότατα. Έχουμε και sugar canes εδώ πέρα, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Ω, ένα χάσκο. Α, πατάτα. Αυτό μας σώζει χρόνο. Και πέτα το αυτό. Ωραία, ας πάμε τώρα πίσω στη βάση μας, την καινούργια εκεί πέρα. Να μαζέψουμε... Γενικότερα να φτιάξουμε λίγο τα τυχώματα και όμοιες με αυτά τα δύο τούβλα που πήραμε. Έτσι. Να σας δείξω και ένα κολπάκι, ξέρω, για το πώς να πετύχει το καλύτερο design τυχώματος, ξέρω εγώ. Όχι patterns και τέτοια. Επίσης ανακάλυψα ένα dungeon εδώ πέρα πριν ξεκινήσω το βίντεο. Όμορφο dungeon, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν έχει κάτι μέσα. Τα ψάξα αυτά εδώ πέρα, δεν έχω τίποτα. Είχε τρία κομμάτια από σκυρό, τα μάζεψα. Τίποτα δεν έχει, εντάξει, κομπλέ. Αυτό είναι με husk. Και λέω να το κρατήσω σαν XP farm. Δεν θα το πετάξω, ούτε θα το σπάσω. Θα το κρατήσω σαν XP farm και όλα κομπλέ. Θα το φτιάξουμε. Πίσω ωραία τέντα εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι ήταν κάτι άλλο, παιδιά. Γενικότερα εδώ πέρα τα blocks είναι εντελώς διαφορετικά και τώρα θα μου ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τι είναι πιο. Και καλύτερα κιόλας, γιατί εντάξει είναι ωραία όλα αυτά. Wild flower, μπλε. Diamonds on plenty. Το mod. Έχει πάρα πολλά mods μέσα, 343 mods, λογικό είναι.
πίσω, άμα μπορούμε να τα δούμε. Ναι, αμέ. Κοιτάξτε. Όλα αυτά, παιδιά, είναι mods. Όλα αυτά είναι mods. Κυριολεκτικά όμως. Έτσι. Αλλά νομίζω μπορούμε να βάλουμε κάποιο άλλο mod. Υπάρχει mods Fort. Ναι, μπορούμε να βάλουμε ένα mod δικό μας. Και συγκεκριμένα λέω να βάλω το. Το replay mod που μπορούμε να κάνουμε και time lapse συγκροτήμα που χτίζουμε. Ξέρω εγώ, γενικότερα που κάνουμε περιπέτειες. Και διάφορα τέτοια ωραία πραγματάκια για να είναι πιο κατατοπιστικά τα βίντεο. Θα δούμε. Δεν υπόσχομαι κάτι, θα δούμε. Γιατί τώρα, άμα αυτό το πράγμα κάνει damage στον κόσμο μου, ξέρω εγώ, και γίνει τη πουτάνα μετά. Α, αφήστε το καλύτερα. Εντάξει, θα κρατήσω backup εγώ μένα, άμα γίνει καμία μαλακιά, αλλά. Καλύτερα. Ας μην παίξουμε με την τύχη τη σειρά μας. Είναι μια τόσο ωραία σειρά, δεν υπάρχει λόγος να τερματιστεί από απρόσμενες μαλακίες. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα. Πώς να πετύχεις το καλύτερο πάνελ για τυχώματα. Αρχικά θα το ξεκινήσω με bricks. Έτσι, σπάμε εδώ πέρα, ξέρω, τυχαία blocks, ξέρω εγώ, χρειάζεται να σπάσουμε μια τριάδα, ξέρω, αναγκαστικά. Μπορούμε, ξέρω, να σπάμε έτσι σε τυχαία σημεία blocks. Α, εδώ, ξέρω, που σπάσαμε. Μπορούμε να βάλουμε, ξέρω, έτσι λίγο, ξέρω, εδώ πέρα, ξέρω, π.χ. έτσι, σε διάφορα σημεία, τυχαία κιόλας, τυχαίας επιλογής. Εδώ πέρα. Και βάζουμε, απλό. Πάντως όχι έτσι. Να, ορίστε. Και βάζουμε εδώ πέρα. Ωραία, ας βάλουμε και τα τέλης εδώ πέρα τώρα. Να, κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Για να πετύχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ορίστε, κάπως έτσι. Να, και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Ορίστε. Να, βλέπετε ότι αρχίζει και δείχνει πιο πολύ τώρα ο τείχος. Μπορούμε να βάλουμε και εδώ πέρα. Λίγο. Ορίστε. Τώρα δείχνει πιο ωραία. Τι, μα φυσικά δείχνει πιο ωραία. Να, το ίδιο κάνουμε και εδώ πέρα. Για να πετύχουμε ένα ωραίο skin στον τοίχο. Βάζουμε, βάζουμε. Έτσι, τι σας μαθαίνει ο Killerman εδώ πέρα. Πώς να χτίσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να βγάζετε ωραία μέρη. Ορίστε. Μπορούμε να σπάσουμε και εδώ πέρα αν είναι. Ορίστε. Τώρα προφανώς αν είχαμε και άλλα, ξέρω εγώ. Θα συνεχίσαμε το μέρος εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνουμε. Ορίστε, εδώ πέρα. Απλό. Βέβαια θα μπορούμε να το συνεχίσουμε και σε όλο το μέρος προφανώς. Με, όχι μόνο με αυτό και με αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και κανονική πέτρα. Μπορούμε να βάζουμε και κανονικό σκύρο. Μπορούμε να βάλουμε και cracked. Cracked τέτοια, ξέρω, και τέτοια. Για να πετύχουμε ένα. Γενικότερα να πετύχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο design. Να δούμε από cracked τι υπάρχει. Cracked νομίζω έτσι γράφεται, έτσι. Ναι. Νέγκαστον. Έτσι, Νέγκαστον. Και βγάζουμε αυτό και τον Νέγκαστον πως το φτιάνεις. Οκ, μια χαρά. Να, μπορούμε να βάλουμε κράξον μπρίς κανονικά. Cracked. Λίγο cracked andesite bricks εγώ με εδώ πέρα. Μπορούμε να βάλουμε cracked flat mossy cobblestone stairs, cobblestone tiles, ξέρω εγώ. Μπορούμε να βάλουμε πολλά ωραία πραγματάκια. Έτσι. Επίσης για να δούμε πως φαίνεται το cracked cobblestone bricks. Α, κάπως έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Μπορούμε να παίξουμε γενικότερα με τα τυχώματα εδώ, να βάλουμε ένα πάρα πολύ όμορφο σπίτι. Και όχι μόνο, ξέρω, μόνο αυτό, έτσι. Μπορούμε και ό,τι άλλο κτίσμα, ξέρω, χτίσουμε. Είτε είναι σπίτι και εκείνο, είτε είναι, ξέρω, τίποτα. Οχυρά και τέτοια. Μπορούμε να βάλουμε ωραία πραγματάκια. Γενικότερα με όλα αυτά τα custom mage, ξέρω εγώ, μπορούμε να κάνουμε τρελά πράγματα. Είναι. Πιστεύω είναι το καλύτερο modpack που κάποιο ουσιαστικά θα μπορούσε να βρει για να παίξει. Λίγο αντρικό Minecraft, λίγο Minecraft όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν λέω ότι και το κακό Minecraft είναι κακό, ξέρω, είναι, ξέρω, γκέικο ή γενικότερα. Και αυτό αρκετά ωραίο είναι, έχει και λίγο, έχει μια αντρική συνέστηση. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και σε ένα 21-15 χρόνια μετά, πιστεύω λείπουν πάρα πολλά πράγματα από το παιχνίδι ακόμα, τα οποία θα έπρεπε ουσιαστικά από προηγούμενες εκδόσεις να βλέπαμε. Όλα αυτά π.χ. τα custom mage, ξέρω εγώ. Με τα cobblestone, με τα stone tiles που μπορείς να κάνεις με τα stone brick. Και γενικότερα
ωραία τακτοποιημένα δάση, ξέρω εγώ, τέτοια structures και γενικά τώρα πολλά διάφορα άλλα structures και biomes, όπως π.χ. αυτή η έρημος εκεί πέρα. Έτσι. Πιστεύω ότι αυτά είναι πράγματα και ιδέες που ουσιαστικά και το Vanilla Minecraft έπρεπε να είχε εδώ και χρόνια. Και όχι απλά να τα βλέπουμε τώρα έκδοση ανά έκδοση. Αλλά τι να κάνουμε. Κάστομε αντικείμενα, κάστομε weapon, όπως π.χ. τα globus που έχω τα διαμαντένια. Τούτο εδώ για να μπορείς να βάζεις διάφορα και άλλα cosmetic in-game στο παίχτη σου. Και πολλά άλλα ακόμα. Για να δούμε, τελειώσαν αυτά. Χάμε και τελειώσαν. Κομπλέ, πολύ κομπλέ είμαστε. Λογικά θα το συνεχίσω μόνος, γιατί από ό,τι φαίνεται το βίντεο τράβηξε αρκετά. Και με το ζόρι θα γίνεται μοντάζ, γιατί δυστυχώς το Fraps το έχει αυτό το μειονέκτημα να κάνει 500 GB τα βίντεο. Με το ζόρι θα ανεβαίνει επομένως, με το ζόρι θα γίνεται μοντάζ. Και δεν γουστάρω καθόλου να περιμένω στο boosty. Επειδή το Fraps είναι, ξέρω εγώ, παράξενο. Έτσι. Αυτά επομένως. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Το ξέρω δεν ήταν και τίποτα controversial επεισόδιο, ξέρω εγώ, με αποτέλεσμα να έχουμε εξερεύνηση πόλη, να ανακαλύπτουμε πολλά πράγματα. Να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ήταν λίγο έτσι, ξέρω εγώ, να σας εξηγήσω τι έχει γίνει στο live της Δευτέρας. Να σας ενημερώσω για το live της Παρασκευής. Γενικότερα να φτιάξουμε λίγο το σπίτι, να σας δείξω τι έχει γίνει. Λίγο να τα πούμε. Εντάξει, και αυτά τα επεισόδια θα υπάρχουν κατά 60-70% θα υπάρχουν και τέτοια επεισόδια. Γιατί για να μην χάνετε το υλικό και το content αυτής της σειράς. Για αυτόν τον λόγο το κάνω, έτσι. Επομένως, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αν φτάσατε εδώ, είστε τέλειοι. Αυτά. Καλή συνέχεια.